Σε ένα νησί όπως η Κρήτη, με ακτογραμμή που ξεπερνά τα 1000 χιλιόμετρα, δεν σκέφτεται κανείς αμέσως βουτιές στο βουνό. Κι όμως κάποιοι επιλέγουν ως κάτι διαφορετικό μια όση δροσιάς για το καλοκαίρι, τη λίμνη Κουρνά, τη μοναδική φυσική λίμνη γλυκού νερού στο νησί. Το καλοκαίρι, ένας περίπατος γύρω από τη λίμνη των 579 στρεμμάτων διαρκεί περίπου μία ώρα. Τόσο περίπου όμως διαρκεί και μια βόλτα με τα θαλάσσια ποδήλατα. Έτσι επιλέξαμε εμείς να εξερευνήσουμε τη λίμνη παρέα με δύο νέα κορίτσια, αδερφές, που έχουν περάσει όλα τους τα καλοκαίρια εδώ, αφού η οικογένειά τους λειτουργεί ταβέρνα στην περιοχή. Με τη λίμνη συνδέονται και μύθοι, όπως ότι είναι άπατη. Παλιά λέγανε ότι ήταν χωριό, κορισία του χωριού. Και υπήρχε μια κόρη, Νεράιδα. Και έβγαινε κάθε πρωί και χτένε τα μαλλιά της. Την είχε υιοθετήσει ένας παπάς. Έμενε στο μάτι της λίμνης, όπως λέμε τώρα εμείς. Και μια μέρα που βγήκε έξω να χτενίσει τα μαλλιά της, είχε και ο παπάς μαζί της. Και του είχαν πονηρές σκέψεις στο μυαλό. Η κόρη ντράπηκε και είπε να βουλιάξει το χωριό και να γίνει λίμνη. Και αυτή κυρίαρχος. Και έτσι έγινε. Όσοι κολυμπούν στη λίμνη θα δουν χέλια και ψάρια όπως η Αθερίνα, αλλά και χρυσόψαρα που λέγεται ότι εμφανίστηκαν από ανθρώπινη παρέμβαση και άλλαξαν την οικολογική ισορροπία του συστήματος. Τι βλέπετε εδώ στη λίμνη? Θα δεις πολλά χρυσόψαρα. Υπάρχουν φύκια, φίδια, χελώνες, βατραχάκια, χέλια. Πρόσεξα την διχρωμία εδώ στη λίμνη που φαίνεται και από μακριά. Ναι. Πού οφείλεται αυτό, ξέρετε? Ο άνθρωπος και στα φύκια. Έλεγαν ότι τα φύκια ήταν μέχρι πάνω, αλλά τα είπαν τα χρυσόψαρα. Οι μετρήσεις μέχρι στιγμής έχουν δείξει βάθος στα 22,5 μέτρα. Πριν 2 χρόνια έτυχε να έρθουν εξερευνητές και ζήτησαν και τη βοήθειά μας να τους πάμε κοντά στο μάτι. Με τη βάρκα, να τους αφήσουμε και να φύγουμε μετά. Και όταν βγήκαν μας είπαν ότι ήταν περίπου τόσο η λάσπη, ήταν πολύ... Στο μάτι το βάθος δεν το έχουν βρει. Κάτω ακριβώς από τα λευκά όρη και ενταγμένοι στο δίκτυο Natura, στη λίμνη βρίσκουν καταφύγιο νερόκοτες, πάπιες, κορμοράνι και άλλα πουλιά. Έχει αλλάξει καθόλου η λίμνη? Δεν το καταλαβαίνουμε εμείς, αλλά έχει αλλάξει. Έχει γεμίσει, ο τουρισμός έχει αυξηθεί. Αν και η μητέρα μου συνήθως λέει ότι μειώνεται, εγώ δεν το καταλαβαίνω πολύ αυτό, ίσα ίσα που λέω ότι αυξάνεται. Παραλία κάτω στη Γεωργιούπολη, λίμνη. Στη λίμνη πάντα. Εδώ πέρα έχεις μεγαλώσει και εντάξει. Όσο να πεις, δεν την προτιμάς τόσο θάλασσα. Γίνεται πάντως μια προσπάθεια για όσο πιο ήπια η οικοτουριστική ανάπτυξη της λίμνης, ώστε να παραμείνει άθικτος ο επίγειος αυτός παράδεισος στα ορεινά της Κρήτης.